Ζητώ παρακαλώ από τον Σιμεών Γιαμαντίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, από τον ΣΕΒΕ, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Διαμαντίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και όλους. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνοτελικού Επιμελητηρίου, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Δήμαρχοι, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Η πράσινη μετάβαση είναι πλέον γεγονός. Η παγκόσμια οικονομία και επιχειρηματικότητα κινείται στους ρυθμούς των νέων δεδομένων που θεσπίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Και πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι μια σωστή κατεύθυνση με θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, European Green Deal, η Ευρώπη προσδοκά να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050. Η Ελλάδα έχει καταρτήσει τη μακροχρόνια στρατηγική για το 2050, έναν οδικό χάρτη για τα θέματα του κλίματος και της ενέργειας, ενώ έχει υιοθετήσει μια σειρά δράσεων για την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με την επίκεντρο την βιωσιμότητα. Εξίσου σημαντικές και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πεδίο των επιχειρήσεων. Οι ESG δείκτες έρχονται να διαμορφώσουν τις σύγχρονες νόρμες και τους νέους κανόνες του παγκόσμιου επιχειρήν. Περιβάλλον, κοινωνική ευθύνη, ορθή εταιρική διακυβέρνηση πλέον μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και διαμορφώνουν τα κριτήρια βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις αξιολογούνται. Οι ESG δείκτες θα λαμβάνονται υπόψη για τη σύναψη νέων συνεργασιών, την εξασφάλιση χρηματοδότησης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την ικανοποίηση των πελετών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη θα ηγηθεί της δυτής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ώστε να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η νέα βιομηχανική στρατηγική θα βοηθήσει τη βιομηχανία να μειώσει το αποκτήμα του άνθρακά της μέσω της παροχής καθαρών τεχνολογικών λύσεων, που θα είναι οικονομικά προσιτές, καθώς και μέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να ηγηθεί ταχύτερης δυτής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε εν μέσω πράσινης μετάβασης και μαρτυρούν μία στροφή σε νέα επαγγέλματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Κι όμως η τάση των πράσινων επαγγελμάτων δεν είναι καινούρια. Εδώ και χρόνια η διεθνής αρθρογραφία και βιβλιογραφία μιλάει για τα λεγόμενα green jobs, δηλαδή ρόλους που έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην πλανήτη. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα, η κλιματική αλλαγή και άλλα. Επίσης, αφορά με επαγγέλματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα με την επαναχρησιμοποίηση, μείωση και ανακύκλωση πόρων μέσω των πιο βιώσιμων και λιγότερο επιβαρυντικών πρακτικών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για την ανακύκλωση. Παρακαλώ, μόνο για συντόμευση. Τελειώνω με αυτό. Η ανακύκλωση είναι ένας σημαντικός τομέας. Και με αυτόν μπορώ να σας πω ότι παράγονται νέα προϊόντα. Εμείς που κατασκευάζουμε δίχτυα, παράγουμε νέα νήματα από τα δίχτυα, από τα οποία γίνονται κάλτσες, μαγιό κτλ. Κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο εργοστάσιο μας, του δείξαμε τις κάλτσες από τα ανανεωμένα δίχτυα, από τα δίχτυα που έχουν ανακυκλωθεί, τα νέα νήματα δηλαδή, τις νέες κάλτσες από δίχτυα ανακυκλωμένα, και μας είπε, για να τον εντυπωσιάσουμε, και αυτός μας είπε ότι αυτές τις κάλτσες φοράει και κάλτσες από δίχτυα τα οποία έχουν ανακυκλωθεί, τις φοράει εδώ και 2 χρόνια. Και μας εντυπωσίασε αυτός. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι εμείς, σαν ΣΕΒΕ, αυτό τον καιρό, αυτό το διάστημα, κάνουμε την καταγραφή των ειδικοτήτων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Καταγράφουμε, λοιπόν, τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό. Και βλέπουμε ότι από αυτή την καταγραφή βγάζουμε συμπέρασμα ότι χρειάζονται πάρα πολλές δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα. Και αυτό καταγράφουμε, το επόμενο διάστημα θα το επικοινωνήσουμε. Τελειώνοντας, η επιχείρηση του μέλλοντος. Μια επιχείρηση του μέλλοντος ποια θα είναι? Δεν θα εστιάζει μόνο στην παραγωγή, αλλά θα εστιάζει στην παραγωγή, την πώληση των προϊόντων, την εξωστρέφεια, την κυκλική οικονομία, το ψηφιακό μετασχηματισμό, την καταπολέμηση της ανεργίας, την έρευνα και φυσικά την πράσινη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ.